Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 2 γιους και ο νεότερος αυτόν είπε το πατρί, «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας μου». Της ουσίας. Νομίζω το προτέρημα του ανθρώπου αυτού, που συνήθως τον λέμε άσωτο, αλλά δεν είναι νομίζω άσωτος, αυτός είναι επιτυχημένος, αν και άσωτος, είναι ένα πράγμα, το κεφάλαιό του είναι ένα, που τον βγάζει στο τέλος νικητή. Ότι τον πατέρα του τον λέει πατέρα. Και αυτή είναι η πρώτη λέξη που λέει, «Πάτερ». Η αμαρτία του είναι μια αμαρτία, θα λέγαμε από την αρχή, θεολογική. Δεν ξέρει ότι η ουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι μία και λέει «Δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας». Παρακάτω ο Πατέρας ο ίδιος λέει στον νεότερο Υιό αργότερα ότι «Κοίταξε, ένα είναι το σφάλμα το δικό σου, στο οποίο έπεσε και ο νεότερος αδερφός σου». Δεν ξέρεις ότι η ουσία μας είναι μία κοινή και πάτεν τα εμάς αεστή. Αλλά ο πατέρας ο μεγάλος έχει εμπιστοσύνη στον Υιό επειδή τον λέει πατέρα. Και γι' αυτό ο πατέρας είναι πολύ μεγάλος και δεν κάνει ηθικοδιδασκαλίες. Αλλά σου λέει εφόσον το παιδί μου με λέει πατέρα, αυτό μου τρώει τα σοφικά. Και το μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να με λέει πατέρα. Οπότε ο πατέρας αυτός που ακούει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, κάνει αυτό που δεν είναι σωστό και το λέει το παιδί του. Και συγκαταβαίνει ο πατέρας και μιλά τη γλώσσα του παιδιού του, άσχετα αν η γλώσσα αυτή δεν είναι, όχι η γλώσσα, αυτό που ζητάει δεν είναι σωστό, επειδή έχει μια σωστή τοποθέτηση και το παιδί θα βγει στο σωστό δρόμο, πάει θα κερδίσει όλα. Οπότε αυτός ο πατέρας χωρίς να πει τίποτε, χωρίς να πει καμιά διδασκαλία στο παιδί, χωρίς να πει καμιά προτροπή, ούτε να του πει τι πας να κάνεις, δίλεν αυτής των βίων. Χώρισε την περιουσία και του έδωσε αυτό που ήταν να πάρει. Και αμέσως με του πολλά ημέρας, συναγαγών άπαντα ο νεότερος Υιός απεδίμησε εις χώραν μακράν. Έφυγε σε χώρα μακρινή. Παρακάτω λέει, εις αυτόν ερθόν είπε θα γυρίσω πίσω. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το εξής, ότι όταν κανείς κάνει το θέλημά του, και ενώ νομίζω ότι βρίσκει την ελευθερία του, βρίσκει τον εαυτό του, ουσιαστικά πάει σε χώρα μακρινή. Και μπορούμε να πούμε ότι βγαίνει και έξω από τον εαυτό του. Και βγαίνει έξω και από τα φρένα του. Γι' αυτό μια στιγμή ήρθε σε αυτόν. Όταν αποφάσισε να κάνει το θέλημα του πατέρα του και όχι το δικό του θέλημα. Γι' αυτό μόλις κάνει το δικό του θέλημα φεύγει σε χώρα μακρινή. Και στη χώρα αυτή μακρινή διασκόρπισε την ουσία αυτού ζών ασώτος. Οπωσδήποτε θα ζήσει κανείς ασώτος, οπωσδήποτε θα ζήσει με τα πορνό και αμαρτωνό, δηλαδή οπωσδήποτε δεν θα καρπίσει, δεν θα γονιμοποιηθεί, δεν γονιμοποιείται, δεν έχει συνέχεια ο γόνας και η ζωή του ανθρώπου. Και αυτό που έχει τελειώνει. Δαπανίσαντος δι' αυτού πάντα, εκείνο το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη, και αυτός ήρξε να το υστερίστε. Και πορευτής εκολύθη εν των πολιτών της χώρας εκείνης της μακρινής. Και αυτός έπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίσθιον ηχείρη και ουδή σε δίδω αυτό. Εις αυτόν δε ερθόν είπε πώς η μύθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων. Αυτό το ότι φεύγοντας κανείς από τον πατέρα με τον οποίο έχει την ίδια ουσία, καταλήγει με το να φάει την περιουσία του αυτή που πήρε ασώτος και επίσης να βώσει και χείρους, λένε οι πατέρες είναι τα πάθη, και στη συνέχεια θέλει να φάει, να χορτάσει και δεν του δίδει κανείς, αλλά και να του δώσει δεν χορταίνει. Εκεί καταλαβαίνει ότι κάτι έγινε, ότι δεν μπορώ να ζήσω εδώ, ότι δεν είμαι χείρος, ότι δεν είμαι γουρούνι. Κάτι πρέπει να γίνει. Με σφάζει ο πατέρας μου με την αγάπη του και με την αξιοπρέπειά του, ο οποίος με αφήνει επειδή με αγαπάει να πάω μακριά από αυτόν, και επειδή είναι αληθινός πατέρας δεν μπορεί να πάω πουθενά που να μην υπάρχει η σκέπη της αγάπης του, και γι' αυτό τότε σκέφτεται τον πατέρα του. Εις αυτόν δε ερθόν είπε πως η μύστη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δεν λοιμώ απόλυμε. Τότε σκέφτηκε ότι είμαι κάτι άλλο από ανταρσία, είμαι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να χορτάσει από το μισό, από το χώρισμα,
Είμαι κάποιος που έχει έναν πατέρα που τον αγαπά. Εκεί είμαι κάποιος που έχει ένα σπίτι. Θα γυρίσω στο σπίτι μου. Αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου. Το σπίτι είναι ο πατέρας μου. Και ερώ αυτό, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου και ούκ έτοιμη άξιος κριθήνα Υιός σου, πίσω με ως ένα τον μυστείο σου. Θα του πω, Πατέρα, αμάρτησα σε σένα. Δεν είναι ότι σου έφαγα την περιουσία. Δεν αξίζει τίποτα η περιουσία. Δεν την υπολογίζεις εσύ. Ούτε και σε μένα έδωσε τίποτα. Εγώ αμάρτησα σε σένα. Και η αμαρτία μου είναι μία, όχι ότι έφαγα τα χρήματα, αλλά ότι δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Υιός σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αν θέλεις, δέξε με και κάνε με σαν ένα τον μυστείο σου. Αυτό το πράγμα το ζητώ από σένα, όχι για να με τιμωρήσεις, αλλά θα με αναπαύσεις αν τυχόν με βάλεις εκεί. Γιατί μου είναι και πολύ να μπω μεταξύ των δούλων σου, δηλαδή πάλι να στεγαστώ μέσα στον χώρο της αγάπης σου. Επειδή είσαι άρχοντας και η μύστη δική σου χαίρουν της αγάπης της πατρικής. Και εγώ επειδή αμάρτησα έτσι σε σένα τον μεγάλο πατέρα, γι' αυτό δέξε με αν θέλεις ως ένα των μυστείων σου. Δεν έχω καμιά απαίτηση άλλη από σένα. Και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Έτσι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί των δράκυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Ο πατέρας έβλεπε απ' έξω και ουσιαστικά ήταν μαζί με τον Υιό του. Γι' αυτό ίσως και ο Υιός μια στιγμή έβαλε αυτό το λογισμό και ήρθε σε αυτόν. Γιατί ο πατέρας είναι πάντα μαζί με τον Υιόν. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι ο πατέρας εγκαταλείπει τον Υιόν. Και δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πάμε σε μια άλλη περικοπή γεωγραφική που λέει ο Κύριος του Μαθητάς ότι θα με εγκαταλείψετε όλοι, αλλά δεν είμαι μόνος γιατί ο πατέρας μου είναι πάντα μαζί με μένα. Οπότε αυτό του δίνει μια σιγουριά. Και στη συνέχεια πάνω στο Σταυρό λέει: Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες. Δηλαδή τον εγκατέλειψε ο πατέρας. Μα είπε ότι δεν θα τον εγκαταλείψει. Σημαίνει δεν τον εγκατέλειψε και όταν τον εγκατέλειψε. Και το θέμα είναι να ζεις πέρα από το χώρο των δυνατοτήτων της ζωής. Γι' αυτό και ο πατέρας δεν τον περίμενε τον Υιόν μέσα στο σπίτι, αλλά βγήκε έξω, γιατί ουσιαστικά πάντα ήταν μαζί του. Και όταν πήγαινε στη χώρα την μακρινή. Και επειδή τον εγκατέλειψε, και επειδή αυτό σημαίνει ότι του έδωσε τη δυνατότητα να φτάσει στην ενηλικίωση του Υιού, σε αυτό που είπε στην αρχή, το Πάτερ να το ολοκληρώσει, αν θέλετε, ποιμαντικά σπάζοντας τα μούτρα του. Γιατί ίσως πολλές φορές δεν μπορούμε να βάλουμε διαφορετικά μυαλό. Οπότε κατεφύλησε αυτόν, τον αγκάλισε και τον φίλησε. Ο δε Υιός δεν συγκινήθηκε από το αγκάλιασμα και το φίλημα, αυτός είχε την εξομολόγηση μέσα του να την πει και την είπε. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου και ο και έτοιμη άξιος κριθήνα Υιός σου. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, εξενέγκα τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Ο πατέρας δεν λέει τίποτα στον Υιόν. Δηλαδή βρισκόμαστε νομίζω στον χώρο που δεν έχουν σταματήσει τα λόγια, δεν μπορεί να πει τίποτα. Το πολύ μπορεί να τον αγκαλιάσει, να το φιλήσει, αν θέλει να τον πνίξει στα φιλιά, αλλά δεν λες τίποτα. Τι μπορεί να πει στον χώρο που δεν εκφράζονται αυτά τα πράγματα. Οπότε αμέσως για να παρηγορηθεί ο πατέρας, στρέφεται και μιλά προς τους δούλους για να μιλήσει. Και λέει στους δούλους: Φέρε τη στολή την πρώτη, ενδύσετε αυτόν, δότε δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και ενέγκατες των μόσχων των ασιτευτών δίσατε και φαγόντες εφραθώμεν. Ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέσυ και απολώς και ευρέθη. Και ήρξαν το εφαρένεστε. Αυτός δεν ζήτησε τίποτα και ο πατέρας του τα έδωσε όλα. Και ξαναπήρε την πρώτη θέση. Και αυτός πάλι νομίζω ότι ήταν στην πρώτη θέση και αν ήταν και στην τελευταία των δούλων θα ήταν το ίδιο πράγμα. Γιατί ήδη τον είχε αγκαλιάσει ο πατέρας. Και εκείνη τη στιγμή όταν παίρνεις κάτι αληθινά και ένα ελάχιστο με την ευλογία του πατρός, αυτό το ελάχιστο τα έχει όλα. Εάν με το θέλημά σου παίρνεις τα μισά δεν έχεις τίποτα απολύτως. Αν παίρνεις σχεδόν όλα αλλά χωρίς ευλογία δεν έχεις τίποτα. Νομίζω ότι και αν ήταν δούλος, τον έβαζε στη χειρότερη θέση, θα τον παρηγορούσε. Τώρα που τον έβαλε στην πρώτη θέση, ήταν μεγαλύτερη δοκιμασία για αυτόν. Αλλά η αγάπη και η ευφροσύνη, ξέρετε, έχει δοκιμασία.
Μια φορά νιώθω ότι ξέρετε ότι και ο παράδεισος βασανιστικός είναι, όπως και η κόλαση, μόνο το βάσανο του παραδείσου είναι βάσανο αλήκτου χαράς, δεν υποφέρει στη χαρά. Γι' αυτό βλέπετε το αναπάβω και το δεν αναπάβω πάλι ενώνονται εκεί. Κάπως στην Αποκάλυψη γράφει ότι νομίζω ότι βρίσκουν την ανάπαυση, εν κυρίω αποθνίσκονται στα πάρτι και αναπαύονται, είναι αναπαύστονται εκ των κόπων αυτών. Και στην έννοια παρακάτω λέει ότι τα κερουβίμ και τα σεραφείμ και τα εξεπτέρυγα ανάπαυση νου και ακουσία, αλλά δοξολογούν τον Θεό. Και αυτό το ότι δεν έχουν ανάπαυση, αλλά κουράζονται και γίνονται, αν θέλετε, πτώμα στη δοξολογία, αυτή είναι η ανάπαυση. Και εδώ πέρα, ας μην τον βασανίζει με το να τον βάζει σε αυτή την πρώτη θέση, αλλά λέει ότι εφόσον στούμε, το θέλει, εφόσον εγώ έπεσα έξω, τιμώρησε με το να με βάζει στην πρώτη θέση. Ηκεθείται και ο Μόσχος φυτευτός που λένε οι πατέρες ότι είναι ο Υιός του Θεού, που είναι η τράπεζα, η αηδία, που είναι η Θεία Λειτουργία, που είναι η Θεία Κοινωνία, που είναι η μόνη χαρά στην οποία μπορούμε όλοι να φάμε και να εφρανθούμε. Και ήξερα να το εφραίνεστε πάντες. Στη συνέχεια ο Υιός, ο πρεσβύτερος, ήταν εν το αγρό και ως ερχόμενος ίγκυσε τη οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών επινθάνετου τι ήταν αυτά. Άκουσε αυτές τις συμφωνίες και τους χορούς και κάλεσε ένα παιδί απ' έξω. Θα έπρεπε να μπει μέσα κανονικά, αλλά αυτός ζήτησε να πάρει πληροφορίες απ' έξω. Και του είπαν ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισε ο πατήρ σου τον Μόσχο των φυτευτών, ότι οι γένοντα αυτών απέλαβεν. Και οργίστη δε ο πρεσβύτερος και ούκ ήθελε εισελθεί. Ούν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς, ο πρεσβύτερος είπε, το πατρί, ιδούτος αυτά έτη δουλεύωση, και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον, και μη ουδέποτε έδωκας έρηφον, είναι μετά τον φίλο μου εφρανθώ. Η αμαρτία του πρεσβυτέρου Ιού είναι ότι τον πατέρα του δεν το λέει ποτέ πατέρα, αλλά έχει με τον πατέρα μια σχέση δοσοληψίας και εργάτου και εργοδότου. Και όταν το πάρει κανείς έτσι το πράγμα, τότε συνέχεια καταστρέφεται, αποπνίγεται και φτάνει σε αδιέξοδο. Και στο τέλος αρχίζει κανείς με παράπονα, ότι φταίει αυτός, φταίει ο άλλος και δεν φταίω εγώ. Γι' αυτό ο τέλος καταλήγει και λέει ότι εγώ, τι έγινε, το σάρτα έτη δουλεύωση, καταρχήν σου δουλεύω. Δεύτερον, ουδέποτε εντολή σου παρήλθον, ποτέ δεν παρέβει μια εντολή δική σου. Και εσύ στη συνέχεια, ουδέποτε έδωκα σέριφον, είναι με το φίλο μου εφρανθώ. Εγώ ουδέποτε έκανα κάτι κακό και εσύ ουδέποτε έκανες κάτι καλό. Και αυτό που σου ζητούσα είναι ένα ερήφι για να εφρανθώ μετά τον φίλο μου. Και το ερήφιο είναι αυτό το οποίο μπαίνει εξ ευωνίμων, όχι εκ δεξιών. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς καταντάει το πράγμα, αν τυχόν το πάρουμε νομικά. Δεν μπορούμε να σωθούμε με τον νόμο. Ή ο άνθρωπος δεν χωράει στον νόμο. Μα και όλα να τα κάνουμε δεν έγινε τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα, οπότε και μία εντολή να παραβήσει είσαι επικατάπτωση, οπότε την είναι καταραμένος κανείς. Και όταν είσαι μέσα σε μια χώρα καταραμένη, θα φτάσει στο τέλος και θα πεις ότι εγώ είμαι τέλειος και εσύ είσαι χάλια, οπότε δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Αν το πάρεις σωστά σαν τον άλλο γιο, τότε δεν ζητάς τίποτα, λες ότι εγώ είμαι χάλια, παραπάνω από ό,τι είναι που μπορεί να πει κανείς, δεν έχω καμιά απέτηση παρά εκεί σε μια γωνιά να μπω, και τότε γίνεσαι το κεντρικό πρόσωπο της πανηγύριος. Οπότε συνεχίζει αυτός και λέει ότι εγώ λοιπόν ουδέποτε έκανα κάτι άσχημο, εσύ ουδέποτε έκανες κάτι καλό. Στη συνέχεια όταν αυτός ο γιος σου, ο υιός σου ούτως, ο καταφαγός σου των δύο μεταπορνών. Πάλι λέει ότι δεν λέει ο αδερφός μου αλλά ο γιος σου. Και δεν είναι σημαίνει ότι σε πρόσβαλε σαν πατέρα, αλλά σου έφαγε την περιουσία μεταπορνών. Οπότε πάλι τα παίρνει οικονομικά τα πράγματα. Όταν αυτός ήρθε, έθισε σε αυτόν τον μόσχο των συντευτών. Ο δε πατέρας δεν είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει στον πρεσβύτερο υιό. Στον νεότερο δεν μπορεί να μιλήσει. Και δεν χρειάζεται να μιλήσει. Γιατί μιλάει δια της αφωνίας. Εσωτερικά μιλούν και εσωτερικά κάνουν, συναναστρέφονται. Και νομίζω ότι αυτή είναι η εσωτερική σχέση βασικά του ανθρώπου και του Θεού που διδάσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια υγεία καθολική και αποστολική Εκκλησία. Όπως σώζει τον άνθρωπο, μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει πουθενά παρά μόνο μέσα εκεί. Εδώ πέρα αυτό το παίρνει συνέχεια οικονομικά, το παίρνει νομικά, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε ο πατέρας σε αυτόν πάει να μιλήσει.
Αλλά βλέπουμε παρακάτω ότι πάλι και τα λόγια δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν βρεις εκείνο το εσωτερικό, το ένα που σε κάνει να συνονοήσει με τον άλλον χωρίς να μιλάς. Λέει κάπου ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ότι αυτός ο οποίος μπορεί να ακούει τη σιωπή του Κυρίου, καταλαβαίνει και τον λόγο του Κυρίου. Οπότε αυτός ο οποίος δεν ακούει τη σιωπή, ούτε τον λόγο καταλαβαίνει. Τώρα ο πατέρας βρίσκεται στην ανάγκη να πει κάτι και του λέει: «Κοίταξε, τέκνον, εσύ πάντοτε με τεμού ή και πάντα τα εμάς αεστή. Είσαι πάντα μαζί μου». Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Και το άλλο ότι πάντα τα εμάς αεστή. Τι μου ζητάς, Ερήφιο? Εσύ είσαι Κύριος. Εσύ είσαι εγώ και εγώ είμαι εσύ. Είμαστε ένα πράγμα και πάντα τα εμάς αεστή. Και ταυτόχρονα εγώ είμαι πατέρας και εσύ είσαι ο Υιός. Οπότε δεν πρόκειται περί Ερήφιου, τα έχεις όλα. Οπότε εφρανθήνε δε και χαρήνε δει ότι ο αδελφός του ούτως νεκρός είναι και ανέζησε και απολώς είναι και ευρέθη. Εδώ πέρα δεν είναι ο γιος μου, αλλά είναι ο αδελφός μου, ο οποίος ήταν χαμένος και ευρέθηκε και νεκρός και ανεστήθη, οπότε έπρεπε και εσύ να χαρείς. Και απολώς είναι και ευρέθη και τελειώνει η περικοπή και τελειώνει το κεφάλαιο και πάμε σε άλλο κεφάλαιο. Και δεν λέγεται τι έγινε με τον πρεσβύτερο γιο. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να λεχθεί, δεν υπάρχει νόημα να λεχθεί τι έγινε παρακάτω. Θα έλεγα, μια επιστροφή πλανεμένη του νεότερου Υιού θα ήταν η εξής. Πατέρα, γυρίζω. Για να φύγω από σένα, σημαίνει ότι κάτι συνέβη. Γιατί αλλιώς δεν είμαι τρελός να φύγω έτσι που έφυγα. Τότε σημαίνει κάτι που με φταίει εσύ και φταίω και εγώ. Να μην τα ρίξουμε τα βάρη ούτε σε σένα όλα ούτε σε μένα όλα. Να κάτσουμε να τα συζητήσουμε και να βρούμε έναν τρόπο υπάρξεως. Για να μην ξαναπέσουμε πάλι στα ίδια. Έτσι, είπα θα προσέξει εκεί, θα προσέξω εγώ εδώ. Αλλά αυτά, αυτές είναι διαπραγματεύσεις, ξέρω και εγώ μπακαλίθηκες, είναι ανάξιες των σχέσεων του Πατρός και του Υιού και του πόνου του Πατρός και του Υιού. Δεν λέγονται τέτοια πράγματα. Αυτός δεν ζητάει τίποτα και του δίδονται όλα. Και αν ζητάς λίγα κακορίζικα, τότε τα χάνεις όλα. Και αυτός που έχει αυτό το λίγο θα τα πάρει όλα και αυτός που έχει και τα άλλα τα πολλά, τα οποία δεν έχουν αυτή τη χάρη του όλου, θα τα χάσει. Γι' αυτό νομίζω ότι, όπως λέγεται, εάν τυχόν μόνο αυτή η περικοπή σωζόταν από το Ευαγγέλιο, πάλι μας φανερώνεται όλο το μυστήριο του Ευαγγελίου. Όπως σωστά ελέγχθηκε τον κύριο Γαλλίτη προηγουμένως, για την θεωρία και για την πράξη, ουσιαστικά κάθε ένα κομμάτι του Ευαγγελίου περιέχει όλο το Ευαγγέλιο. Αλλά ιδιαίτερα νομίζω ότι αυτό που μιλάει έτσι για αυτή τη σχέση, νομίζω ότι μας βοηθάει να μπούμε, αν θέλετε, από την ποιμαντική και από τη διδασκαλία στη θεολογία και από τη θεολογία στην κοινωνιολογία και να βρούμε τον εαυτό μας και να νιώσουμε ότι ο καθένας μας είναι ένα μέρος και ταυτόχρονα είναι το όλον. Και αυτό βασικά γίνεται στον χώρο της Αγίας Τριάδος, όπου είναι τα τρία πρόσωπα Υιός, Θεός και τέλειες τρεις υποστάσεις με μια ουσία. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βιούνται μέσα στην Εκκλησία με έναν τρόπο άφωνο δεν μπορούν να δοθούν με κανέναν τρόπο, νομίζω, έξω από την Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία, εγώ εννοώ Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί κανείς να ζει, να πολιτεύεται, να βόσκει χείρους ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνει, αλλά δεν μπορεί ποτέ εν σιγή να απολαύσει το πλήρωμα της ζωής το οποίο δίδεται από τον Θεό στον άνθρωπο. Αυτά είχα να πω. Τώρα η πρώτη ώρα τελείωσε. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε και μία συζήτηση με τον πατέρα Βασίλειο, εκτός εάν εκείνος είναι κουρασμένος. Εγώ και αυτή είναι κουράστηκα. Ναι. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τη συζήτηση. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνουμε διάλειμμα και εν συνεχεία ή εν... Ωραία. Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε καταρχήν παρατέταρτο, όπως γίνεται όταν έχουμε το δίωρο, εκτός εάν θα δούμε πώς θα πάει η συζήτηση. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τη συζήτηση τώρα. Ναι, όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει τον πατέρα Βασίλειο. Και
Δεν κατάλαβα. Ποιο? Ποιο? Η φράση, το πρώτο μέρος της φράσης δεν άκουσα. Το πρώτο μέρος της φράσης. Προσέξτε σας παρακαλώ μια στιγμή, επειδή δεν έχουμε μικρόφωνο, αυτό δεν είναι μικρόφωνο, είναι φως. Όχι, είναι φως, δεν είναι μικρόφωνο. Παρακαλώ όσοι ομιλούν να ομιλούν δυνατά και οι υπόλοιποι να μην ομιλούν καθόλου. Για να μπορέσουμε να συνομιλούν. Νομίζω ότι καθένας είναι να ακολουθήσει τον δρόμο του. Καθένας να ακολουθήσει τον δρόμο του και την κλίση του μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι σαφές. Και αυτά που είπε ο κ. Γαλίτης προηγουμένως, αυτά λένε και αυτά μαρτυρούν για την θεανθρώπινη ενότητα και αυτή την χάρη η οποία απλώνεται σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας. Ένας που δρά εν γνώση ησυχάζει και ένας που ησυχάζει εν πνεύματι Αγίο δρά. Ένας που βρίσκεται μέσα στο ερημητήριό του εν πνεύματι Αγίο και εν αγάπη και εν ταπεινώση βρίσκεται μαζί με όλο τον κόσμο, όπως και ένας Άγιος και κοιμημένος πρεσβεύει και βοηθάει όλους και οπτάνεται ζώση και κοιμημένης. Όπως επίσης ένας ο οποίος δρά και βρίσκεται εκεί που ο Θεός τον καλεί και έχει διαγράψει τον εαυτό του και ζει για τον άλλο, τον Χριστό και τον αδελφό του, αυτός πάλι βρίσκεται μέσα στην ησυχία, την απόλυτη που δίδει η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οπότε μέσα στην ορθόδοξη ζωή και πραγματικότητα δεν υπάρχουν νεστοριανές κατατμήσεις και χωρισμοί, που λέει ότι είναι η ένωση των δύο εχιστών φύσεων σαν μια επαφή, ξέρω εγώ, όπως δύο σανίδες. Και ούτε υπάρχει η διαφορά της β' ακτίδα και της β' κοντεπλατίδα. Αυτά είναι όλα δυτικά που δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ, παρόλα τα χάλια μου, ξέρετε πότε σας βρίσκω και είμαι και εγώ μαζί, περίπου την ίδια ηλικία με εσάς, μαζί με τους φοιτητές, όταν είμαι στο Άγιο Όρος σωστά. Και στο Άγιο Όρος σωστά, εκεί βρισκόμενος, νιώθει κανείς, δεν ξέρω, πολλά πράγματα. Η ειρηνέα δείχνεται, ας πούμε, μια στιγμή. Γίνεται και έξω φρενών με την αγωγή που πήραμε και που παίρνουμε. Και λέει κανείς πού πάμε, ας πούμε, προς Θεού που πάει το πράγμα. Αλλά λέει άστο, ας πούμε, και κάποτε κάτι θα γίνει. Για άλλη ερώτηση, να σας πω κάτι άλλο. Εγώ απαντώντας κρίνομαι, αλλά και εσείς ερωτώντας κρίνεστε. Γιατί η ίδια η ερώτηση. Yeah.
Δηλαδή, σύντομα ίσως. Ναι. Λοιπόν, να διδάξετε. Αν επιτρέπετε, εσείς τι δουλειά κάνετε, φοιτητής, όχι νομικός, δικηγόρος, όχι, κοιτάξτε, λοιπόν, πολύ ωραία, κοιτάξτε, νομίζω ότι η ερώτηση είναι σαφής και η απάντηση είναι περίπου όμοια με την προηγούμενη. Νομίζω ότι τα πάντα εκκλησιαζόμενα, καθαγιαζόμενα και μεταμορφούμενα καταξιούνται θεανθρωπίνως. Και ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Αγία, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για ένα νόμο χάριτος. Και υπάρχει και ο νόμος του γράμματος που αποκτήνει και ο νόμος του πνεύματος που ζωοποιεί. Και μπορούμε να μιλήσουμε για τον νόμο σωστά και δια του νόμου αυτού, όπως λέει τα πάντα, είναι ένας νόμος και υπάρχει και ο πνευματικός νόμος που αναφέρει και η Τηλοκαλία και τα πνευματικά και δια αυτού του πνευματικού νόμου να φτάσουμε και να μιλάμε για αυτή την χάρη της πατρότητας και της ιότητας που δίνει την άνεση στον άνθρωπο να ζήσει και να κινηθεί και να αναπτυχθεί. Τα πάντα καταξιώνονται και μεταμορφώνονται μέσα στην Εκκλησία και από τον νόμο που είναι κατάρα, από την οποία κατάρα και την κατάρα του νόμου μας ελευθέρωσε ο Χριστός, μπορούμε να πάμε στον νόμο της χάριτος. Και η ίδια η ζωή, η οποία ορίζεται με τη σχέση του Πατρός και του Υιού, που είναι η σχέση του Πατρός και του Υιού, του νεωτέρου της παραγωγής αυτής, έχει ένα νόμο, έχει ένα νόμο ζωής, που ζωοποιεί τον άνθρωπο και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ζήσει. Ενώ ο άλλος είναι ένας νόμος ο οποίος καταστρέφει τον άνθρωπο, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι τέλειος. Όχι. Πατέρα Βασίλη. Ναι. Συγχωρείτε. Έγινε λόγος προλίγου για δύο λέξεις πάρα πολύ γνωστές για τις οποίες ο καθήκον αναλόγως της θέσεώς του μία ερμηνεία περί παραδείσου και κολάσου. Έχει την καλοσύνη να μας πείτε σε λίγες λέξεις πώς το βλέπει η Ορθοδοξία, τι είναι αυτό. Εσείς τι λέτε. Εγώ μαθαίνω. Κοιτάξτε, παράδεισος είναι να ζει κανείς μέσα στην εκκλησία και κόλαση είναι να ζει έξω από την εκκλησία. Αυτό που είπε ο Κύριος, ότι εγώ είμαι η άμπελος και εμείς τα κλίματα και ένα κλίμα το οποίο είναι μαζί με την άμπελο θα δώσει καρπό, εκτελεί τον προορισμό του, τον ατέλειωτο μέσα στην εκκλησία, ενώ ένα κλίμα το οποίο κόπτεται από την άμπελο δεν μπορεί να δώσει καρπό. Ο δε παράδεισος δεν είναι κάτι θεωρητικό, ούτε είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, ούτε κάτι το άπιστο, είναι κάτι το απτό, αν θέλετε το υλικό. Εκεί είναι η μεταμόρφωση όλης της χτίσεως και ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτε κακό και όλα είναι καλά, με τα ευχαριστίας λαμβανόμενα. Οπότε ήδη από τώρα μπορεί να ζει κανείς μέσα στον παράδεισο και να δέχεται τον αραβόνα της αιωνίου ζωής και βασιλείας, όπως επίσης από τώρα κανείς μπορεί να γεύεται τον πνιγμό της κολάσεως. Και υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να προχωρήσει ή το ένα ή το άλλο. Και η ζωή εν το Θεό και το σαρκοθέντη λόγο του Θεού είναι παράδεισος, ο οποίος αρχίζει από τώρα και η ζωή έξω από αυτόν είναι η κόλαση ή μια πρόγευση της κολάσεως που προχωρεί εκεί στην εκούσια
δική μας ανταρσία και απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού. Και νομίζω ότι θα πει κανείς, δεν μπορώ να κάνω, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά βλέπετε ότι είναι δεδομένη η φύση μας. Αν θέλουμε να σεβαστούμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να ζήσουμε στον παράδεισο της Εκκλησίας. Ζώντας στον παράδεισο, ζούμε την καταφύσιν ζωή και στη συνέχεια καταθάριν, φτάνομαι στην καταθάριν θέωση, δηλαδή στην υπερφύσιν ζωή, με την έννοια αυτή της φυσικής και νομικής και ζωής, η οποία μπορεί να ελεγχθεί με τα ανθρώπινα κριτήρια. Και βλέπει κανείς με το εξής, ότι η ζωή μέσα στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, αυτό που νιώθω είναι ότι είναι καταρχήν ανθρώπινη. Έχει μια ανθρωπιά, έχει μια ελευθερία και μια χάρη. Και μετά, όταν κανείς προχωρήσει μέσα εκεί στην ανθρωπιά, νιώθεις ότι δεν με χωράει η ανθρωπιά. Και λέει κανείς, τι θέλει τότε? Μα ξέρετε ότι ο άνθρωπος, όπως δεν με τον χωράει και ο νόμος, ο άνθρωπος είναι και μια καταστασία. Και αν δούμε ειλικρινά τον εαυτό μας, δεν είμαστε, είμαστε λίποι, χαμένοι. Και μόνο μια αγάπη, αυτό που λέει εσπλαχνιστής, μια εσπλαχνία μας σώζει. Και ένα κύριε λέισον, εκ μέρους μας πάει, μας σώζει. Οπότε ο άνθρωπος είναι καταστασία, δεν μπορεί να τον σώσει ο νόμος παρανόμος της χάριτος και της εσπλαχνίας του Θεού. Και στη συνέχεια δεν τον χωράει η ανθρωπιά, δεν τον χωράει η ανθρώπινη επιτυχία, δεν τον χωράει η ανθρώπινη ηθική, τίποτα ανθρώπινο τον χωράει. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Θεός σου και γίνεται άνθρωπος και σου δίνει το χέρι και προχωρείς. Και έχουμε την Θεοτόκο, η οποία είναι κλίμαξ, δις κατήλθε ο Θεός και δις ανερχόμεθα προς τον ουρανό. Και εκεί που φτάνει κανείς στην ανθρωπιά, νιώθεις ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει απλώς ο τέλειος άνθρωπος, αλλά ο Θεάνθρωπος. Οπότε αν θέλετε πάμε από την ανθρωπιά, η οποία έχει, νομίζω, αυτή η λέξη και ένα πάρα πολύ καλό νεοελληνικό περιεχόμενο που δεν ξέρω αν υπάρχει και σε ξένη γλώσσα ευρωπαϊκή αυτό το πράγμα, όπως δεν υπάρχει και το φιλότιμο. Πέρα μετά από το φιλότιμο το ανθρώπινο που είναι καλό και είναι γλυκό και είναι όμορφο, και από την ανθρωπιά υπάρχει, αν θέλετε, η θεανθρωπία, η θεανθρωπιά. Και εκεί πέρα μετά νιώθει κανείς ότι δεν υπάρχουν χωρίσματα, ότι τώρα είμαι στο ανθρώπινο, μετά φτάνω στο θείο. Αλλά το ένα περιχωρείται με το άλλο χωρίς να συγχέεται. Και να σας πω μερικά πράγματα, δεν ξέρω να σας κουράζω. Μέσα σε αυτή τη γραμμή του ανθρώπου, του Υιού, του Πατρός, της ενότητος όλων και της ενότητος όλων με τον Θεό. Έρχονται πολύ στο Άγιο Όρος, ήρθε και ένας, και έρχονται πολλές φορές τέτοιοι, που είχε επηρεαστεί από τους δασκάλους της από Ανατολής. Και έλεγε ότι αυτοί μας βοηθούν να φτάσουμε σε μια αυτοσυνειδησία, λέει, και σε ένα υπερβατικό λογισμό. Και τι γίνεται αυτό, να έχω, λέει, μια συνείδηση του εαυτού μου. Επίσης, λέει, αυτοί έχουν πάρα πολύ μελετήσει τον άνθρωπο, την ανθρωπολογία, το σώμα του και τα κέντρα τα ανθρώπινα. Και πώς, ας πούμε, η τάδε λειτουργία βρίσκεται στο τάδε κέντρο. Και όπως, ας πούμε, φτάνουν με το βελονισμό να γένουν τον άνθρωπο σωματικά, με ένα παρόμοιο πνευματικό βελονισμό θέλουν να δημιουργήσουν μερικές πνευματικές ειδονές στον άνθρωπο. Και μου είχε πει κάποιος για τη στάση του λωτού, ξέρετε, εκείνο το κλαδό που κάθονται. Κάθεσε, λέει, μισή ώρα, μετά από μισή ώρα πιάνει μια τρεμούλα, μπαίνει σε μια κατάσταση πνευματική. Μετά από λίγο πιέζει τα μάτια σου μισή ώρα και παπαδουλίζει τα μάτια και βλέπει φως. Μετά πιέζει τα αυτιά σου και ακούς ήχος. Και μετά πας να καταπτύσεις τη γλώσσα σου και φτάνει στην κατάσταση του μέλητος. Και λέω ότι αυτά τα πράγματα μέσα στον χώρο το δικό μας είναι μια άγνοια του ανθρώπου και ένας βασανισμός του ανθρώπου. Δεν είναι αυτό πράγμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και αυτή είναι κοροϊδία. Και για να πέσει κανείς θύμα μια τέτοια κοροϊδία σε αυτών των αγυρτών, ας πούμε, της από Ανατολής, θα πρέπει να είναι ένας, αν θέλετε, ένας χαμένος δυτικό Ευρωπαίος, ο οποίος δυτικός άνθρωπος, ξέρετε τι είναι, είναι γερασμένος και αρχάριος. Ένας ορθόδοξος, δοκιμασμένος και χτυπημένος, δεν πέφτει σε θύμα σε τέτοιες με προπαγάνδες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται τον άνθρωπο, σέβεται το σώμα του ανθρώπου και όλες τις λειτουργίες. Στη συνέχεια, αφού φτάσει, ας πούμε, χωρίς να θεοποιήσουμε και χωρίς να προκαλέσουμε ιδιαίτερα μια κάποια ειδονή, δήθεν ακουστική ή οπτική ή γευτική, σέβεται τον όλο άνθρωπο, αγιάζεται όλος άνθρωπος. Στη συνέχεια νιώθει κανείς ότι δεν είναι μόνος ο άνθρωπος, αλλά είναι και ο άλλος. Και δια της αγάπης γινόμαστε όλοι ένα. Αλλά πάλι, όλοι ένα, να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, δεν μας φτάνει τη στιγμή που πεθαίνουμε όλοι μαζί. Και το θέμα είναι όλοι μαζί να ενωθούμε, πάρουμε μια χάρη, η οποία θα μας οδηγήσει από σήμερα ψυχή και σώμα της στην Αθανασία. Γίνεται. Αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή η χάρη, η άκτιστη, η οποία δίνεται μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι ο Θεός, δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά είναι μια χάρη άκτιστη, η οποία, όπως λένε οι πατέρες, προείεται και προχέεται από την ουσία του Θεού. Και προείεται,
Το αδιαιρέτως και το αχωρίστος, χωρίς να διαιρείται, χωρίς να χωρείται και συγχρόνως χωρίς να συγχέεται. Και έτσι μένει πάντα ο Θεός να είναι ο απλησίαστος στην ουσία, ο ανέφραστος, ο άρρητος, ο άφατος, και ταυτόχρονα όλη η χάρη του Θεού και η Θεότης υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και θεώνει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και το είδαμε αυτό χαρακτηριστικά στη μεταμόρφωση του Κυρίου, που έλαμψε το πρόσωπο του Κυρίου και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τότε η δόξα της Θεότητος έγινε δόξα του σώματος. Και το σώμα του Κυρίου ήταν η πηγή της θείας και ακτής του χάριτος. Και τα ίδια τα ρούχα του Κυρίου είχαν λάμψει με την ίδια λάμψη. Οπότε βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος θεώνεται, το σώμα του ανθρώπου θεώνεται, τα ρούχα του θεώνεται, όλη η κτήση θεώνεται και μέσα εκεί ο άνθρωπος βγήκε τον παράδεισο, γιατί τότε σώθηκαν όλοι. Σώθηκαν όλοι οι άνθρωποι, σώθηκαν όλοι οι αδερφοί μου και σώθηκε όλη η κτήση, σώθηκε όλη η δημιουργία. Χωρίς να φτάνουμε σε κανένα πανθεσμό ή καμιά φαντασία. Αν νομίζω ότι πάλι σε αυτό το χώρο έχουμε προχωρήσει και έχουμε φύγει πέρα από το λόγο, πέρα από τη γνώση, πέρα από την κίνηση και πάμε στον χώρο των πειρακτωμένων της αγάπης του Πατρός και του Υιού, όπου δεν μιλάμε, δεν δρούμε, δεν κινούμεθα, αλλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση. Και η κατάσταση αυτή είναι ο παράδεισος. Και αυτή η ακινησία είναι τα αυτοκινησία και κίνηση. Και αυτή η ανάπαυση είναι και που λέει ανάπαυση ου και έχουση, αλλά δοξολογούν τον Θεό. Και σε αυτή την κατάσταση μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος από σήμερα. Και γι' αυτό και οι Άγιοι προχαίουν αυτή τη χάρη με το λόγο τους και με τη σιωπή τους, με το σώμα τους, την παρουσία τους και με την απουσία τους. Και το θέμα το μεγάλο είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει εκεί. Όλοι μας μπορεί να φτάσουμε εκεί. Και το μεγάλο θαύμα είναι αυτό που είπε και ο καθηγητής σας, ότι ο τόπος μας έχει βαφτιστεί, ο τόπος μας έχει μεταμορφωθεί και έχουμε ένα φοβερά μεγάλο χρέος για αυτό το πράγμα. Και το όρος το περιφρονήσαμε, ποιοι όλοι μας, γιατί έτσι το θελήσαμε. Και το όρος τι έκανε, τίποτα. Το αληθινό δεν έχει να περιφρονηθεί. Και τώρα η Παναγία πάει στο όρος ανθρώπους. Και το όρος δεν είναι γεωγραφικό τμήμα και Χερσόνησος, το όρος είναι χάρης. Και το όρος είναι αυτό, εκκλησία, και το όρος είστε κι εσείς. Και το όρος είναι και κάθε ένα μοναστήρι, κάθε μια ενορία, κάθε ένας άνθρωπος είναι εκκλησία. Και έχουμε ένα χρέος να το καταλάβουμε εκεί και να μπούμε εκεί. Οπότε ξέρετε τι θα γίνεται. Τότε θα δρούμε, θα κινούμαστε και θα ησυχάζουμε και διόλων θα δεχόμαστε τη χάρη του Θεού και θα τη σκορπίζουμε χωρίς να το ξέρουμε. Και όταν θα γινόμαστε πτώμα θα αναπαυόμαστε. Και όταν θα αναπαυόμαστε ουσιαστικά θα δρούμε. Και θα φτάνουμε στο τέλος να δοξολογούμε το Θεό για τις ευλογίες και πιο πολύ για τις δοκιμασίες και για τις συκοφαντίες και για όλα τα βάσιμα που θα περάσουμε. Και τώρα θα φτάνει κανείς να περιμένει το θάνατο και ο θάνατος θα λες, ας πούμε, ότι είναι μια τέτοια αγαλίαση και ένα τέτοιο διάλειμμα που είναι η ανόρθωση των πάντων εξ υπαρχής. Γι' αυτό με λέω το εξής, ότι μένοντας λίγο στο Άγιο Όρος νιώθει κανείς ότι είναι μεγάλος ο τόπος ούτως στον οποίο βρισκόμαστε. Είναι το περβόη της Παναγίας. Αλλά μετά νιώθεις ότι το περβόη της Παναγίας είναι όλη η Ελλάδα. Το περβόη της Παναγίας είναι όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως νιώθεις ότι η απρόσιτη ουσία του Θεού δεν μένει στον εαυτό της, αλλά δια της χάριτος και δια των προόδων και δια των ενεργειών φτάνει αυτή η χάρη της θεότητας και θεοποιεί όλη τη κτήση, όλη τη φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό νομίζω ότι στο τέλος τα πάντα είναι ένα και τα πάντα λειτουργούν εννοειδώς. Και στο τέλος όταν αυτά καταλάβουμε, τότε δεν υπάρχει διαφορά μοναχού και μη μοναχού, αυτού που δρά και αυτού που ησυχάζει, αν θέλετε αυτού που είναι ζωντανός και αυτού που είναι πεθαμένος. Αρκεί να έχει μπει κανείς μέσα σε αυτό το χώρο της χάριτος, όπου καταξιώνεται το πρόσκαιρο και το αιώνιο, το υλικό και το πνευματικό, το τώρα και το αργότερα. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και κάποτε που είχαν ρωτήσει κάπου για το θέμα του διαλόγου μεταξύ της Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εγώ είπα κάτι που λέει άλλος, ότι μας λες, λέει, σοφιστίες, ότι ο διάλογος έγινε και τέλειωσε. Έγινε και τέλειωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έχουμε φτάσει στο αμήν και στο ναι της αιωνιότητος. Και ο κρατή της Ορθοδοξίας προχαίει δρομολογίας και ουχή αντιλογίας. Να δώσουμε είναι απλώς ένας λόγος μαρτυρίας, που θα λέγεται δια των λόγων ή δια της σιωπής. Και βλέπετε ότι αυτά που έγινε από τον 14ο αιώνα ουσιαστικά ανακεφαλαιώνουν την Ορθόδοξη Θεολογία. Ακριβώς και γι' αυτό, σύνολοι του 14ου αιώνα ανακεφαλαιώνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία και ενώνουν τους Ορθοδόξους. Και βλέπετε ότι οι Ορθόδοξοι μπορεί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Οι Σλάβοι να θέλουν τα δικά τους και οι Έλληνες τα δικά τους, όταν πάμε στο επίπεδο το σοβινιστικό και είμαστε όλοι και άνθρωποι και μπορούμε να φτάσουμε εκεί πέρα.
Όταν φτάσουμε σε Γρηγόριο Παλαμάκη, εκεί σταματάει ο καπνός και ο θόρυβος των καυσουμένων στοιχείων και τα πάντα είναι φως και ακινησία και αγαλίαση και ενότης, υπερκόσμιος. Και μόνο ο δαίμονας εκεί δαιμονίζεται. Και εκεί όλοι οι Ορθόδοξοι εν σιγή ακαταπαύστο δοξολογούν τον Θεό. Και ο Γρηγόρης ο Παλαμάς απλώς καταγράφει την εμπειρία την αγιορείτικη και δι' αυτού ανακεφαλαιώνει την Ορθόδοξη θεολογία. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό το ότι όλα οι σύνοδοι του 14ου αιώνα γίνονται ακριβώς ένα αιώνα πριν πέσει η πόλη. Και είναι δείχνει την θεολογία των πατέρων που είχαν φτάσει οι πατέρες μας, που θεολογούσαν. Και ουσιαστικά εμείς όλοι έπρεπε από εκεί να αρχίζουμε. Η θεολογική σχολή έπρεπε να αρχίζει από εκεί και πέρα. Και επειδή μπόρεσαν να κάνουν αυτά στα συνόδους, δηλαδή είχαν τη δύναμη να τα πούν έτσι, δηλαδή επειδή ζούσαν και έτσι μιλούσαν, γι' αυτό άντεξε το γένος στα 400 χρόνια. Και σήμερα ουσιαστικά, εάν θέλει κάτι και η Ευρώπη και ο κόσμος, είναι αυτό και τίποτε άλλο από εμάς. Και στην εφημερίδα Le Monde τα Χριστούγεννα είχαν γραφτεί μερικά άρθρα για την είσοδο της Ελλάδος στην κοινή αγορά και είχε γράψει ένας Γάλλος ρωσικής καταγωγής ορθόδοξος για την φιλοκαλία του Αγίου Νικοδήμου και λέει ότι βασικά η Ελλάδα μπαίνει στην κοινή αγορά προσκοπίζοντας όχι, ξέρω κι εγώ, πορτοκάλια και λεμόνια, αλλά βασικά αυτή την εμπειρία της φιλοκαλίας του Αγίου Νικοδήμου και αυτή την παράδοση. Και είχα δει τυχαίως σε μια εφημερίδα που έλεγε, ας πούμε, τι οικονομία έχουμε, δεν ξέρω τι στατιστικός, και στα καράβια πάει η γραμμή μας πέρα και ξεπερνάει σχεδόν όλους. Αν θα βάζουμε σε αυτό το πνευματικό χώρο, θα πήγαινε η γραμμή πέρα από τη σελίδα και θα άσκησε και δεν θα μπορούσε να σταματήσει ποτέ, δεν μπορούσε σελίδα να σταματήσει τη γραμμή αυτή, που είναι η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι εδώ σώζεται ο άνθρωπος. Και είναι μεγάλη τιμή, αλλά και συγχρόνως βάσανο να είσαι Ορθόδοξος. Μιλήσατε δύο φορές, μήπως θέλουν και άλλοι. Ναι. Ναι. Δυνατά. Κοιτάξτε, πολλά από αυτά άμεσα δεν ξέρω, διαισθάνομαι, δεν είναι. Επίσης μπορώ να πούμε το εξής, ότι εφόσον ο καθένας άνθρωπος, είναι κατοικών αυτοπλασμένος, σώζει ένα απήχημα αλήθειας, έτσι δεν είναι, και κάπου φτάνει, κάτι ψηλαθεί. Αλλά το τέλειο και το πλήρωμα και την ολοκλήρωση που δίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να τη δώσει κανείς. Και αυτοί βασικά μιλούν για μια διάλυση της σταγόνος μέσα στον ωκεανό που φτάνει σε μια ανυπαρξία. Εδώ εμείς δεν μιλάμε για ανυπαρξία, αλλά μιλάμε για ύπαρξη. Αλλά αυτή η ύπαρξη, ξέρετε, η δική μας έχει τη χάρη της ανυπαρξίας. Όλα τα έχουμε, ξέρετε. Και τον νόμο έχουμε και τη χάρη έχουμε και το σώμα έχουμε και την ψυχή έχουμε και τον ίνεων έχουμε και τον μέλλοντα έχουμε. Τα πάντα τα έχουμε μεταμορφωμένα. Και τα πάντα τα έχει ο διάβολος διαβολικά. Και μπορεί να παρουσιαστεί με κέρατα, με μαύρα νύχια ή και να παρουσιαστεί ως ανάγγελος ή σαν Παναγία, και όμως δεν είναι άγγελος, δεν είναι Παναγία. Και όλη η πνευματική ζωή και στο τέλος και όλη η θεολογία είναι ένα πράγμα να αποκτήσουμε την χάρη της διακρίσεως των πνευμάτων. Και να νιώθουμε αυτό πόθεν είναι. Είναι από το Θεό, είναι από τον διάβολο ή είναι από την κράση την ανθρώπινη. Οπότε έτσι νιώθει κανείς ότι όλη η ζωή και όλος ο αγώνας είναι θεολογία. Και το να πάρεις το λεωφορείο να κατέβεις κάτω είναι θεολογία, το να εξομολογηθείς, το να βασανιστείς, το να διαβάσεις. Όλα είναι θεολογία. Και διόλων προχωρείς κάπου. Και στο τέλος όλοι είναι θεολόγοι. Όλοι είναι θεολόγοι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα που να είναι κανείς θεολόγος. Και δεν μπορεί κανείς να ζήσει χωρίς να είναι θεολόγος. Και μετά λες μου ότι τους θεολόγους τους περιφρονούν. Ξέρετε, ας πούμε, τον θεολόγο τον περιφρονούν. Επειδή είναι μεγάλο πράγμα. Και εάν τυχόν ένας θεολόγος είναι αληθινός, ξέρετε πώς χαίρεται την περιφρόνηση. Ναι. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά νομίζω πάλι, κοιτάξτε και για την παραγωγή του αστρότητα, έτσι που τα είπαμε, εγώ ζητάω συγγνώμη, δηλαδή είπα μερικά πράγματα σκόπια, έτσι. Και...
Όχι, όχι, δε, όχι. 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 Δυνατά. Έτσι άμεσα, για αυτή την αναρχία, για αυτή την τρέλα που χαρακτηρίζει το μοναχισμό του Αγίου Λόγου. Σε ενδιαφέρει. Για άλλη ερώτηση, είναι δύσκολη, θα την έχουμε υπόψη μας και μια στιγμή που θα έχουμε προχωρήσει λίγο παραπάνω θα πούμε σε αυτό το σκαλοπάτι, γιατί είναι μεγάλο. Αυτό που ζητάς, βάζεις τον πύχη στο άμπι κοντό στα 7 μέτρα, οπότε θα πάμε λίγο αργότερα εκεί. Κοιτάξτε. Είδατε, ο καθηγητής σας είπε ότι ο φίλος μου και σεβαστός πατήρ Βασίλης ηγούμενος υπομονής στα Βρονικίδα. Καταρχήν, κανονικά δεν είμαι ούτε σεβαστός, ηγούμενος, δήθεν ηγούμενος, αγιορείτης, συζητήσιμο, τι αγιορείτης. Αγιορείτη και ερμηνεία, και αυτό, πολύ συζητήσιμο. Ποιος είναι αγιορείτης, μου λέει ένας πρέπει να τους δώσεις αγιορείτης. Να πας στο αγιορείτη, πού είναι, δεν μπορεί να τους δεις. Είναι. Μα είναι τρελή. Μα κρύβονται και είναι άγιοι και δεν το ξέρουν οι διπλανοί τους. Όχι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Τότε να πάω τους βρω μόνος μου. Λέμε, δεν το ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι και γι' αυτό είναι. Γιατί μόλις τους περάσει η ιδέα ότι είμαι εγώ κάτι, αμέσως χάθηκε. Και νιώθεις, εγώ πει και άλλη φορά ότι βλέπετε τώρα κουβεντιάζουμε και μιλάω και γελάτε και εσείς. Και πλησίασα μερικούς τέτοιους, οπότε με έπιασε μου γκαμάρα. Δηλαδή δεν μπορεί να κουβεντιάζει με αυτούς. Και αυτοί μιλάνε διαφορετικά. Και αυτοί φαίνονται σαν χαμένοι, σαν πάγοι και εινοπότες, σαν μωροί, που δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά. Και δεν μπορεί να τους πάρει σοβαρά, γιατί ξέρετε, έχουν γευτεί κάτι άλλο και δεν παίρνουν στα σοβαρά, αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα σοβαρά τα δικά μας. Με κανένα τρόπο. Αλλά δεν μας το λένε. Μας προσκυνούν και σου λένε: κοιτάξτε, είστε πολύ σοβαρός, είστε ηγούμενος στο βαγείο, είστε ο φίλος στο χέρι σου. Εγώ είμαι τρελός. Εσύ ηγούμενος, δεν παιδιά είσαι. Οπότε τώρα λες: τώρα παππού με έκαψε, ας πούμε. Έρχεται ένα τέτοιο στο μοναστήρι και πάνε οι μοναχοί και του φίλου το χέρι. Και λέει αυτός: γιατί φυλάτε το χέρι, θέλετε φυλάτε το χέρι, να φυλάτε. Και μια φορά πέρσι, τα προπερασμένα Χριστούγεννα, μετά από την τράπεζα, πήγα πέρα και δύο μετά γύρισα να δώσω ο Αντέλιο να φύγει που πλάνε τα πιάτα και αυτό καθόταν στην σκάλα. Μου είχε γίνει χάρηκα, άρχισα να γελώ. Αυτό με είδε, μου είχε κουνήσει το κεφάλι, γέλαγε λίγο. Λέει τώρα δεν σε νοιάζει να μου φύγει το χέρι, ε. Του λέω ναι, θε το φυλίσω. Όχι, δεν το φύγει, εγώ πρέπει να το φυλίσω. Και δεν το φυλά, βαριέμαι. Βαριέμαι, τι να το φιλήσεις, το θέμα είναι να έχεις ταπείνωση και να έχεις αγάπη. Και έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν φοβερά λεπτοί στον άλλο, να μην τον πληγώσουν με κανένα τρόπο, αλλά για τον εαυτό τους ήταν φοβερά χοντροί και ζώα. Δεν ήρθαμε εγώ με ζώο. Και όταν πέθαινε, ήταν άρρωστος, ένας τέτοιος, μήπως θέλεις τίποτα έχει φαγητό να φας. Λέει, αν έχει καλά, αν δεν έχει καλύτερα. Μετά όταν ήθελε κάτι να ζητήσει, δίσταζε γιατί είναι υποχρεώσει τον άλλον και λέει, εάν έχει κάτι, λίγο ζεστό νερό. Λέει, τσάι, εάν έχει τσάι, βάλτε και τσάι. Αλλά έχει φτάσει μόνο στο ζεστό νερό. Και όταν πήγε το κεφάλι του, αν έρχονταν κάποιος, με πολύ λεπτότητα έλεγε να καθίσει, αν θέλεις, κάθισε και όσο θέλεις. Όταν πρόκειται το κεφάλι του και ήθελε ένα πάνι να βάλει για τον εαυτό του, μήπως υπάρχει καμιά πατσαβούρα να τη βάλω στο κεφάλι μου. Αυτός δε έκανε το χαζό και δεν μπορούσε να σε πληγώσει όπως ήταν ένας διακριτός άλλος, πέταγε πέτρες αλλά δεν μπορούσε να χτυπήσει κανένα, ενώ οι πέτρες που πεταγόντουσαν από τους άλλους μου το χτύπαγαν αυτόν.
Αυτό έκανε και αυτό σε συνέχεια. Και μια φορά είχε έρθει ένας επισκέπτης, ένας μοναχός από ένα άλλο καλλίδι, είχε κοβέντιες με ένα μοναχό που ήταν μέσα εκεί στο δωμάτιο του, αυτός ήταν ετοιμοθάνατος. Λέει, τι γίνεσαι, λέει, τι να κάνω, αμούδα. Αμούδα, έλεγε ένας παλιός, γέρος Ρώσος, τα μαρτήματα τα καθημερινά. Του λέει, τι κάνεις, τι να κάνω εγώ. Άρρωστος και ετοιμοθάνατος και έκανε ότι δεν άκουγε. Εκείνη ώρα που άκουσε αυτό, λέει, ποιος είπε ότι έχει εγωισμό. Αυτό λέει φθηνό τσάμπα είναι, αυτό και οι γύφτοι έχουν, μπορεί να έχεις εσύ από αυτό. Αλλά αυτός το ήθελε αυτό το πράγμα, δηλαδή του χρειαζόταν, γι' αυτό εκείνη την ώρα το πέταξε. Οπότε υπάρχει, όταν φτάσει κανείς, δηλαδή πάλι αυτό που αναπαύει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βλέπετε ότι τα πάντα είναι Χριστός, δηλαδή τα πάντα είναι θεανθρωπία, αγιασμός των πάντων και τα πάντα είναι μια διάβαση σε ένα ξεπέρασμα. Και δεν σταματάμε ποτέ. Και ο μοναχός δεν είναι αυτός ο οποίος κάποτε αναχώρησε, αλλά αυτός ο οποίος διαρκώς αναχωρεί. Και ο μοναχός δεν είναι αυτός που είναι προοδευμένος πνευματικά, αλλά αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο συνέχεια αφήνει τη θέση που είναι και πάει παραπέρα. Γι' αυτό βλέπετε ότι ξεκινάμε από την γνώση και πάμε στην άγνοια, την ανωτέρα πάσης γνώσεως. Και ξεκινάμε από την κακία, φτάνουμε στην αρετή και πάμε στον χώρο που είναι πέρα από την αρετή. Και προχωρούμε σε ένα φως το οποίο δεν την υπερέχουσα πανότητα φαίνεται σαν σκότος. Και στο τέλος, σε αυτήν την υπερλόγων λογική, η οποία φαίνεται μορία. Και κινείται έτσι ο άνθρωπος, σαν αχαμένος, σαν τρελός, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, επειδή δεν χώρεσε δια της σοφίας ο κόσμος να γνωρίσει τον Θεό, ευδόκησε δια της μορίας του κηρύγματος όσοι τους πιστεύοντας. Και υπάρχει, ας πούμε, αυτή η μορία, αυτή η σαλότης, αυτή η ακαταστασία που φανερώνει με μια άλλη χάρη και μια άλλη λογική, η οποία ξεπερνάει το θάνατο. Προχωρώντας κανείς, νομίζω ειλικρινά, δια της μετενίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά χάρη μπορεί να φτάσει εκεί. Μετά, βλέπετε ότι εμείς τώρα λέμε καλά λόγια. Αν τυχόν μας προσβάλλει κανείς, γινόμαστε θηρίως. Συμβαίνουμε ότι είμαστε τελείως ανεμικοί εσωτερικά. Αυτοί, εάν τυχόν φάνε καμιά πατσαβόλη, τους χτυπήσει κάποιος, ας πούμε, αυτό το χαίρονται πάρα πολύ. Αν τυχόν τους πεις μια καλή κουβέντα αληθινή ή τους πάρει είδηση κανείς ότι είναι καλή και το λέει και το πιστεύουν, τότε σούμε, αυτό τους ενοχλεί πάρα πολύ και τότε έχουμε κάνει συνέχεια τους παλαβούς. Ή καλύτερα να μου λένε ότι είμαι βρώμος, ό,τι θες να μου λένε, να με αφήσουν σε αυτό το χώρο παρά δίθεν να μου πούν ότι είμαι καλός. Και φτάνω, ας πούμε, στο τέλος, όχι απλώς να ερεθίζονται, αλλά να είναι, όπως λέει ο Βάσης Ζακ, να είναι ανύπαρκτοι. Βλέπεις ότι το δικό μας τον κάλο μπορεί να τον πατήσει κανείς και να γίνουμε έξω φρενών. Και τότε φανερώνεται μέχρι που φτάνει η αγιότητα μας, την καλοσύνη μας. Ένα ανύπαρκτο μπορεί να τον πατήσεις. Περνάς μέσα από αυτόν. Και αυτός δεν υπάρχει. Αφήνει τον χώρο για να κινηθείς εσύ ελεύθερα. Και ταυτόχρονα είναι μια ευλογία για σένα. Και λέει ο Βασισάκ ότι αυτοί οι ταπεινόφρονες είναι ως άνθρωποι, ο ταπεινόφρονε ως άνθρωπος μη ελθόν εις το είναι. Δεν έχει έρθει στην ύπαρξη. Και είναι ανύπαρκτος και ταυτόχρονα δεν είναι στο Νιρβάνα, αλλά υπέρ υπάρχει. Και όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, δια το υπέρ είναι των Θεών, αρμόζει πιο πολύ σε αυτόν το μη είναι παρά το είναι, στο Θεό. Και γι' αυτό είμαι και σε αυτούς τους Αγίους οι οποίοι από τώρα έχουν καταξιωθεί θέσεις χάριτος, ανοίγει πιο πολύ το μη είναι παρά το είναι. Και είναι σαν ανύπαρκτοι. Μπορεί να τους βρει, να τους χτυπήσει κτλ. Και είναι σαν τρελή, και είναι σαν αχαμένη, και ταυτόχρονα είναι μια ευλογία για όλο τον κόσμο. Και νιώθει κανείς τότε ότι, κοίταξε, είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να τρελαθεί, μπορεί να παλαβώσει, μπορεί να τα χάσει, μπορεί να μεθύσει από ένα κρασί. Που να μην μπορεί να σταματάει από την τεϊζάνη και φτάνει σε αυτό που λένε οι πατέρες, στην υφάλιο μέθη. Στην υφάλιο μέθη. Και ουσιαστικά και η θεολογία θα πρέπει να είναι μια εισαγωγή σε αυτό το καπηλείο, αν θέλετε, στο κυγό της νυφαλίου μέθης. Αλλά εάν τυχόν, ξέρετε, έχουμε λίγη ησυχία και στον κόσμο και ζούμε τον φιλόσοφο βίο, ευτυχώς και η ζωή στον κόσμο έχει πολλά βάσανα, ευτυχώς πονάει και ο άνθρωπος και ευτυχώς πεθαίνει. Και έτσι μπορεί ευτυχώς ο γνωστός και ευαισθητός να μπει στη χάρη αυτή. Το κακό είναι ότι έχει διοργανωθεί η ζωή έτσι, ώστε δεν μπορεί κανείς να πεθάνει εν γνώση. Αυτό είναι το κακό, ας πούμε. Και η ίδια η ζωή γίνεται θάνατος, που είναι και αυτός πακεταρισμένος. Το κακό είναι ότι έχει διοργανωθεί το πάνω, ας πούμε, με μια λογική που δεν είναι λογική του πατρός και του Υιού, αλλά λογική της κατανοητικής κοινωνίας. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει αυτή τη λογική. Και μπαίνουν όλοι θύματα αυτή τη λογική. Και κάνουν τη ζωή μας την, ας πούμε, υποχείριο και δούλο αυτή τη λογική. Και αυτή είναι η κόλαση και αυτή είναι η κατάρα. Και πολλές φορές κάνουμε και την ίδια τη θεολογία μας και γράφουμε και τα βιβλία μας και τα χωρίζουμε αυτή τη λογική. Οπότε το θέμα είναι πότε θα σπάσουμε αυτή τη λογική.
Και οπότε θα τα καταστρέψουμε όλα για να μπούμε σε αυτή την άλλη χάρη. Και τώρα μου έρχεται αυτό που λέει κάποιος γέροντας στον κυροντικό, είναι το όλον κατέστρεψα, ούκαν ειδινήθηνε με αυτόν οικοδομήσε. Αν δεν κατέστρεφα το όλο, δεν μπορούσα να οικοδομήσω τον εαυτό μου όλο. Και λέει ο Μάξιμος ομολογητής ότι τα φαινόμενα πάντα δείτε σταυρού και τα νοούμενα χρήζει ταφής. Όλα τα φαινόμενα και τα νοούμενα πρέπει να ταφούν και να σταυρωθούν, και έτσι ως εκ νεκρών ανιστάμενος πολιτεύεται ο λόγος. Και οι Άγιοι δικοί μας και οι πατέρες ζουν σε αυτήν, αν θέλετε, την υπερένταση, σε αυτό το σταύρωμα των πάντων. Δηλαδή υπάρχει στην Ορθοδοξία αυτός ο ειδωλοκραστικός σύμφωνας, για να πνέσει μετά εκείνη η χάρη και η Άβρα και ο Ζέφυρος όπου ο Θεός. Και αυτός ο Ζέφυρος μετά δεν σταματάει, και αυτός ο λόγος της υγείας δεν κρύβεται από καμιά ανησυχία. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος, ο καλός άνθρωπος, εφόσον είναι κατοικών Θεού, είτε είναι σε Ανατολή είτε σε Δύση, είτε είναι βαπτισμένος είτε αβάπτιστος, είναι καλός ο άνθρωπος, περιμένει ένα μήνυμα από εμάς τους βαπτισμένους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τους βαπτισμένους σε Ορθόδοξο κολυμπήθρα, ολοσώματα και ολόψυχα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τους βαπτισμένους και τους βαπτιζομένους διαρκώς μέσα στην άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι πραγματικό. Και στη συνέχεια νομίζω, ας πούμε, ότι ζώντας τώρα, νιώθηκα μια στιγμιωτική, κοίταξε. Μα μήπως εμείς είμαστε, ξέρω κι εγώ, σε πλεονεκτική θέση και είμαστε τα καλά πια της Παναγίας. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε ένα χρέος που πήγαμε εκεί πέρα. Αλλά στη συνέχεια και όλος ο λαός μας είναι βαπτισμένος και όλη η νοοτροπία και τα ήθη και τα έθιμα είναι εκκλησιαστικά και τα δημοτικά τραγούδια βασικά ψάλλονται και τραγουδιώνται με κάτι που έχει σχέση με το μέλος το Βυζαντινό και τα πάντα έχουν μια σχέση. Οπότε ουσιαστικά η παιδεία και η αγωγή, η ελληνική, έχει σαν άξονα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό το καταλαβαίνουν αυτοί που διοικούν. Και δεν χρειάζεται, ας πούμε, να κάνω συλλαγητήρια, ξέρετε. Να καθόμουν κάτω να φωνάζομαι, αλλά φωνάζομαι άφωνα εσωτερικά ο καθένας. Και ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταστρέψει κανείς. Οπωσδήποτε και αν λέγεται, ας πούμε. Γιατί θα βρεθεί κάποιος ο οποίος πάλι θα το ενορθώσει. Και αντιγόνα, εμείς όλοι θέλουμε να το καταστρέψουμε, ήρεμα θα σηκωθεί και θα φύγει. Αν έχει τη χάρη του Θεού, πώς λέει. Ένας καλόγερος στην Αίγυπτο, λέει, ερωτεύτηκε μια κόρη ενός ιερέως των ειδώλων και την ερωτεύτηκε πολύ που παλάβωσε και λέει θα πετάξω τα ράσα πάνω να την παντρευτώ και τα πέταξε τα ράσα και ο ιερέας των ειδώλων ρώτησε το δαίμονα που λάτρευε τι να γίνεις, να δώσεις αυτό την κόρη μου, και ο δαίμονας του λέει όχι, να μην τη δώσεις, γιατί βλέπω να υπάρχει ένα περιστέρι επάνω στο κεφάλι του. Και του λέει ο ιερέας ότι δεν στη δίνω την κόρη μου, γιατί έχει κάτι. Και αυτό τα χάσε τότε. Σου λέει: είμαι μοναχός και έχω την πίστη και δεν μπορώ να αρνηθώ. Εγώ μπορώ να αρνηθώ το Θεό, αλλά αυτό δεν με αρνείται. Και τότε που τα χάσε και τότε που ξανά έγινε μοναχός εξ επαρχής. Και αν τυχόν το κάνει μια φορά και δυο, μένει ο Θεός. Αν και εμείς μπορούμε να αρνηθούμε. Αλλά μια στιγμή ξέρετε ότι μπορεί να φύγει αυτό το περιστέρι. Αλλά αυτό δεν χάνεται και θα πάει αλλού. Και αλλή μόνο σε αυτόν που θα το χάσει. Το θέμα είναι ότι έχει χυθεί αίμα πολύ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την παράδοση. Και έχουν χυθεί δάκρυα και έχουν πεθάνει και έχουν αναστηθεί. Και οι νεκραναστημένοι κυκλοφορούν. Και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τους μουγκούς και με τους πεθαμένους. Και τυχόν μια φορά και δύο και πέντε και δέκα τους αθετήσουμε, αυτοί δεν μας αθετούν. Αν τυχόν προχωρήσουμε, μπορούν να μας αφαιτήσουν και τότε θα είναι πια η μεγάλη συμφορά. Αλλά θα ρω πως δεν εγκατέλειψε ο Θεός το χώρο αυτό και δεν πρέπει να τον εγκαταλείψει. Και αυτό που λέμε που έγινε με το Άγιο Όρος, που το ρημάξαμε, που το πετάξαμε και πάλι αναστηλώνεται. Μπορούμε να πεθάνουμε για να ζήσει αυτό το πράγμα, το ξέρετε, αυτό της εκκλησίας μου. Και να πεθάνει ο καθένας στον χώρο του, σούμε. Χωρίς να κάνουν πράγματα πυροτεχνήματα, ας πούμε. Αλλά αυτό υπάρχει και σώζει όλο τον κόσμο, ας πούμε. Και μια στιγμή νιώθεις, ας πούμε, στη συνέχεια ότι όταν πεθάνεις και ξαναζείς, ότι συνέρχονται τα πάντα και μετά των μακαρίων πνευμάτων συζείς και συλλειτουργείς και ανασταίνονται οι πατέρες, οι παλιοί και οι νεότεροι και έρχονται μαζί σου οι σαλοί, οι άγνωστοι στο Άγιο, από το Άγιο Όρος, οι σαλοί και οι άγνωστοι, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ μας και στον κόσμο και στις τοχογειτονιές. Και οι απεριμένοι, και οι καταδιωγμένοι, και οι δαρμένοι, και οι ασήμαντοι. Και το θέμα είναι ότι η χάρη του Θεού έχει αγιάσει όλο αυτόν τον τόπο και μόνο μέσα σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω, σας το λέω αδερφικά, θα μπορούσε να δοθεί μια σωστή αγωγή. Και αν είχαμε κάτι εμείς, ένα πράγμα να δώσουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο, ήταν αυτή η μία η σωστή αγωγή, η ανθρώπινη. Που για να φτάσουν οι πατέρες εκεί πέρα, έφτιασαν ένα
Θαρώ πως έφτιασαν αίμα από τον Ηράκλειο το Κυπρίνη, δηλαδή. Υπάρχει μια παλαβομάρα μιας αναζητήσεως να σωθεί ο άνθρωπος, ας πούμε. Και στη συνέχεια έρχεται η Εκκλησία και καταξιώνει τα πάντα. Και νομίζω ότι πρέπει, δηλαδή είναι μεγάλη τιμή μας να παλαβώσουμε για το καταλάβουμε αυτό. Τότε δι' αυτού σώζουμε τους πάντας και σώζουμε τον εαυτό μας και καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι ο Θεός πράγματι καλά λιανεθεί σε τα πάντα. Γι' αυτό ποιμαντικό σημαίνει το εξής, ότι μεγάλο πράγμα είναι να έχει κανείς μια ενορία και να βάζει ευλογητός ο Θεός ή μόνο πάντοτε νύν και έχει όνος τον αιώναμιν και να πάει η ακολουθία κανονικά. Και να σωστά χτισμένη η Εκκλησία και να έχει σωστές εικόνες και να διαβάζει, που λέει ο άλλος, τα γράμματα. Τα γράμματα, αυτά τα γράμματα έτσι. Και κάποτε από τα γράμματα, καταλαβαίνουμε τι σημασία έχουν τα γράμματα. Και να κάνει τα διατεταγμένα και τα τυπικά και τον νόμο. Και από τον νόμο βλέπει, ας πούμε, ότι βγαίνει ένα πνεύμα. Γιατί ο λόγος σάρξε γένετο και από τη σάρκα έγινε λόγος. Και η σάρκα της Εκκλησίας μας, το σώμα αυτό, λάμπει με την χάρη της θεότητος. Και ο νόμος λάμπει με τη χάρη της χάριτος και της ελευθερίας. Και είναι πολύ μεγάλο κρίμα και μεγάλη μας βλακεία να εμείς να μιμούμαστε τους ξένους. Αλλά ξέρετε, είμαστε καταδικασμένοι να μιμούμαστε τους ξένους. Και θυμάστε τι είπε ο Μακρυγιάννης στον Τερνίλη, τον Δερυφνή, το λέει Τερνί, ζούμε. Που του λέει ότι καλά μπορεί να είμαστε αδύνατοι, να είναι δυνατός αυτός που μας υποστηρίζει εδώ πέρα και θα δούμε την τύχη μας εδώ. Και μετά λέει παρακάτω ότι κοιτάξτε, πάντα ήμασταν λίγοι και οι εχθροί μας ήταν πολλοί. Και τρώγανε και έμενε και μαγιά. Και αυτοί οι ολίγοι, όταν αποφασίζανε να πεθάνε, τότε λίγες φορές χάνανε και πολλές κερδίζουνε. Κερδίζανε. Οι θέσεις, η οποία βρισκόμαστε σήμερα, είναι αυτοί. Και θα δούμε την τύχη μας, οι λίγοι με τους πολλούς και αδύνατοι με τους δυνατούς. Ο τρόπος που υπάρχουμε σαν Ορθόδοξοι και σαν Έλληνες είναι να αποφασίζουμε να πεθάνουμε. Όταν αποφασίζεις να πεθάνεις, τότε κάποιος άλλος σε γράφει σε βίβλο ζωής. Και δεν έχει σημασία που λέει αν υποτάσσονται σε σένα τα πνεύματα, τα κάθαρτα, αλλά έχει σημασία ότι γράφηκε το όνομά σου σε βίβλο ζωής. Κάποιος άλλος μας γράφει σε βίβλο ζωής, είναι κάτι γραμμένο, είμαστε κάπου γραμμένοι, είναι κάτι γραμμένο μέσα μας και δεν μπορούμε να το σβήσουμε. Και αν τυχόν να παρνηθούμε και πάμε να παντρευτούμε την θυγατέρα των ειδώλων, πάλι θα ξαναγυρίσουμε. Δεν μπορούμε εμείς να παντρευτούμε την κατέρα των ειδώλων. Είναι άλλο για να παντρευτεί την κατέρα των ειδώλων. Εμείς δεν μπορούμε να την παντρευτούμε. Αλλά συγγνώμη για την ερώτηση. Δύο ώρες το πάνω και τώρα τελευταία μίλησε για τη ζωή. Και μιλήσουμε τώρα πραγματικά. Πραγματικά. Ενώ και επειδή έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα γύρω μας, πάρα πολλές επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι ειδικές ή αθλητικές, ποτέ δεν είναι ιδιαίτερες, καλούμαστε και εμείς να πάρουμε κάποια θέση απέναντι. Και από τη θέση που θα πάρουμε, οπωσδήποτε, είναι το επόμενο βήμα για να τη δράσουμε σε αυτές τις ειδικές ή αθλητικές επιδράσεις. Ο χριστιανός, και τώρα μιλάμε για τον απόλυτο χριστιανό, πώς, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να παρέμβει, είναι και ευκαιρία εδώ βέβαια, αλλά είναι προφανές ότι κάνω, γιατί πρώτη φορά τα πρέπει. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να παρέμβει σε αυτά τα ερεθίσματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι ποικίλα, δεν είναι μόνο μια μερίδα. Και αυτός ο τρόπος, πώς θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει ότι είναι πραγματικά ο Θεός, ότι πραγματικά είναι ο Ορθόδοξος και δεν είναι ο αντίθετος. Και μην μου έκανε εντύπωση ο όρος τρέλα που χρησιμοποιεί, ο οποίος είναι όρος τρέλα. Αποδέχεται τον όρο τρέλα είναι αρνητικός ψυχιατρικά. Δεν σου αρέσει αυτό? Δεν εντύπωση, δεν υπάρχει μαζεσιο. Όχι, κοιτάξτε, κάποιος που λέει ότι ο Θεός διαρριγνεί τα γυνοσκόμενα και όταν λέμε τρέλα, ξέρεις τι εννοούμε? Την εχεφροσύνη. Εχεφροσύνη. Δεν το καταλάβατε? Καταρχήν, κοιτάξτε, δεν σας κάνω λογοπαίγνια. Ούτε επίσης παίρνει κανείς
ας πούμε, ένα Άγιο και κάποιος Άγιος έχει μια νοοτροπία και του ήρθε και λέει τέτοια πράγματα. Αλλά όλοι οι Αγίοι μας προχωρώντας φτάνουν στα όρια όπου σταματάει ο λόγος και μετά για να εκφράσουν το άρρητο εκεί που θέλουμε χωρίς να σταματήσουν και να λέμε γιατί σταμάτησες, αρχίζουν και μας λένε άλλα αντί άλλων. Και μας λένε γνώφο και λένε είναι γνώφος όχι γιατί έχει σκοτάδι αλλά διότι είναι για την υπερέχουσα φανότητα, διότι έχει μια τέτοια φωτεινότητα που δεν μπορούμε να την συλλάβουμε. Οπότε το πολύ γλυκί, στο τέλος είναι πικρό. Και η πίκρα είναι συμπεπικρωμένη γλύκα. Και το πολύ δυνατό, πολύ δυνατή ζωή φτάνει στο θάνατο. Και ο θάνατος είναι συμπεπικρωμένη ζωή. Και οι γνώσεις, όταν η θερμοκρασία προχωρεί και σπάει το θερμόμετρο, μιλούν οι πατέρες για την υπεροχική αγνωσία, για την αγνωσία, η οποία δεν είναι ότι προηγείται της γνώσεως και η κατώτερη της γνώσεως, αλλά για την άγνοια, την ανθέρα πάση της γνώσεως. Και είναι για αυτά τα πράγματα για τα οποία, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, δεν μπορεί κανείς, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κανείς ούτε να τα διδάξει, ούτε να τα διδαχθεί, αλλά του κοινοποιούνται. Και το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να δεχθεί αυτή την κοινοποίηση. Και όπως είπαμε, ότι εγώ όταν άκουσα εκείνο που λέει ότι στούμπωσε τα αυτιά σου για να ακούσει τον ήχο και τα λοιπά και τα μάτια σου, λέω αυτό το πράγμα καταλαβαίνει ότι ο πιο αρχάριος στην πνευματική ζωή είναι πλάνη. Ενώ μέσα εδώ νιώθει κανείς ότι σέβεται η Εκκλησία όλο τον άνθρωπο και στο τέλος όλος ο άνθρωπος γίνεται μια αίσθηση. Και λέει και το γεροντικό ότι οφείλει ο μοναχός να γίνει όλος ο οφθαλμός. Και νιώθει ότι όλος βλέπεις και όλος ακούεις. Και αν έχεις κλείσει τα μάτια σου, τότε ουσιαστικά βλέπεις πιο καθαρά. Και όταν δεν έχεις τα αυτιά, τότε είναι που ακούς. Και ο Άγιος Γρηγόρη, ο Άγιος Ανδρίας, ο Κρήτης, στην ερμηνεία της μεταμορφώσεως λέει κάτι τέτοιο, ότι οι μαθητές έπεσαν κάτω σαν κοιμισμένοι. Και λέει για του μηδόλος οράν έφτασαν και πέτυχαν το όντος οράν. Και δια της αγνίας την γνώση και ύπνο εμισταγωγούντο εις την υπερτέραν πάσης εγρηγόσεως κατάσταση. Οπότε, δια του μηδόλος οράν βλέπεις, δια του ύπνου γρηγορείς και δια της αγνίας γινώσκης. Το καταλαβαίνετε? Αλλά το θέμα είναι το παρήγορο, ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Οπότε και ο ίδιος ο θάνατός μας γίνεται ζωή, το καταλαβαίνετε? Και αυτό το πράγμα είναι δυστυχώς ότι δεν το διδασκόμαστε και δεν το ζούμε. Γι' αυτό πάμε να παλαβώσουμε ψυχιατρικά και θα δούμε μέσα. Ενώ εάν τυχόν είχαν παλαβώσει έτσι, δεν θα μας βάζουμε στα ψυχιατρία. Και βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική που λέει είναι πόρτα και ψυχιατρίο. Και ο ένας ψυχίατρος, ας πούμε, κάνει ψυχανάλυση τον άλλο ψυχίατρο. Ενώ. Έχουν το εξής, κοιτάξτε. Η θεολογία, ξέρετε, σε ποια σχολή έγραφε Μηδίσα Αγιομέτρη το Συσίτο? Κάπου, στον Πλάτωνα. Εδώ πέρα κάτι έπρεπε να γράφει κι εγώ. Μηδίσα, ο οποίος δεν έχει αυτή τη λογική, ας μην μπει μέσα στη θεολογική σχολή. Ποια? Δεν ξέρω, μια νοοτροπία άλλη. Η οποία τι είναι? Δεν την καταλαβαίνει, ξέρω εγώ. Είναι... Πάει να σου πω κάτι. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι θεολόγος, το γλεντάς, το καταλαβαίνετε? Θέλετε... Α, ναι. Την άκουσα την ερώτηση, συμφωνώ. Λοιπόν, ένα πράγμα, πώς θα παρέμβει κανείς σε όλα αυτά? Μπορεί να παρέμβει, γιατί το δικαίωμα μας είναι ο πόλος. Και μπορεί να το κάνει κατά μόνος. Λοιπόν, μπορεί να παρέμβει, έχει το δικαίωμα και έχει το χρέος, μόνο όπως λέγεται ότι των Θεών πρέπει να το γνωρίζουμε θεόπρεπώς και την Ορθοδοξία πρέπει να την γνωρίζουμε και να την προσφέρουμε ορθοδοξοπρεπώς. Το θέμα λοιπόν είναι εάν τυχόν ο καθένας μας να προσπαθήσει να γίνει αληθινάς ορθόδοξος ψυχήτη και σώματι, και τότε αυτό το πράγμα θα του διδάξει τι θα πρέπει να κάνει. Κοιτάξτε, ο Κοσμάς ο Ιτωλός πήγε στο Άγιο Όρος ή πάει, ας πούμε, ένας στο Άγιο Όρος και μια στιγμή δέχεται μια κλίση από το μοναστήρι να φύγει και παίρνει ευλογία και πάει σε ένα καλύβι και πάει σε μια τρύπα μέσα και αν τυχόν έχει ευλογία και έχει τη χάρη του Θεού, η τρύπα είναι παράδεισος, όχι κόλαση. Και βρίσκει όλους μέσα εκεί. Ένας άλλος πάει να γίνει μοναχός και δέχεται μια κλίση να βγει έξω. Ο Κοσμάς ο Ιτωλός λέει, κάτι πρέπει να γίνει με το γένος μας.
Εδώ πέρα υπάρχει ζωή, πρέπει να το διδάξω. Τι κάνει ορθόδοξος όν. Το είπε στο γέροντά του στους γεροντάδες. Πήγε στο πατριαρχείο και λες, μου ήρθε αυτός ο λογισμός. Εγώ είμαι αυτός. Τι να κάνω. Του λένε βγες. Και βγήκε έξω. Και αυτός που είναι στην τρύπα με ευλογία δίνει μαρτυρία και επεμβαίνει. Και αυτός που βγαίνει έξω δίνει μαρτυρία και επεμβαίνει με άλλο τρόπο. Και αν θέλετε είναι πιο μεγάλος, πιο πολύ δρά. Αυτός που είναι μέσα στην τρύπα και πιο πολύ ησυχάζει αυτός που είναι έξω και φωνάζει όλη μέρα. Εάν τυχόν φωνάζει σωστά. Ιδάλλως αν φωνάζει λάθος, κάνει το κεφάλι του καζάνι και τον άλλον καζάνι. Και αν τυχόν ζει μέσα στην τρύπα έτσι, ζει στην κόλαση μέσα. Και εκεί πέρα που δεν υπάρχει καμία φωνή και κανένας ήχος, εκεί πέρα υποφέρει από τη φασαρή και από τη Βαβυλωνία. Και πώς? Οπότε μπαίνει κανείς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αγωνίζεται να ζήσει και λέει τους λογισμούς του σε ένα πνευματικό, σε ένα γέροντα και αυτός τον καθοδηγεί, τον καθένα μας, σαν κλίμα ζωής να κεντριστεί στην άμπελο της ζωής. Οπότε στη συνέχεια κανείς ζει και κινείται κανείς μόνος και μαζί με όλους. Καταρχήν, νομίζω ότι αυτά που είπαμε ή μας είπε η παραγωγή του Ασώτου, αυτά λένε μια κάποια απάντηση σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω το εξής, ότι οι αρρώστιες ή οι αρετές οι δικές μας, καταρχήν να μην υποτιμούμε τον εαυτό μας ή κανένα άλλο, είναι άλλες από ότι είναι αρρώστιες και τα πλεονεκτήματα, ξέρω και εγώ, των δυτικών. Όταν ένας δυτικός γίνεται άθεος ή αγνωστικιστής, από μιας απόψεως, ξέρετε ότι είναι πολύ σεμνότερος και πιο ορθόδοξος από ένα ένθεο εντός εισαγωγικών και από ένα που πιστεύει. Οπότε, καλύτερα να ρίξεις, ξέρω κι εγώ, ένα ψεύτικο είδωλο παρά να το λατρεύεις. Με το ρίξιμο αυτό κάτι μπορεί να γίνει. Αν τυχόν ρίξεις και βλαστημίσεις όχι το είδωλο, αλλά το Θεό, τότε στη συνέχεια, τι έγινε στην παραβολή του Ασώτου? Αν έχεις μια καλή διάθεση, κάτι θα γίνει πάλι. Και αυτό που είμαι στο μοναχό που πέταξε τα ράσα, ξαναγύρισε πίσω και ξέρετε ότι τότε που γύρισε πίσω, κατάλαβε ότι αυτό που λέει ο προφήτης Ιερεμίας, ότι κατάλαβα τώρα ότι από γεννησιμιού μου ήμουν αταγμένος και προορισμένος, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, και καταδικασμένος να είμαι στο Θεό. Δηλαδή καταδικασμένος θέλω να πω να είμαι απόλυτα ελεύθερος. Και το καταλαβαίνει κανείς όταν, ας πούμε, εμείς πάμε να αρνηθούμε και αυτός δεν μας αρνείται. Αλλά ξέρετε, όταν έχουμε μπροστά μας τον αληθινό Θεό, τότε γίνεται αυτό. Ενώ εάν έχουμε ένα είδωλο του Θεού, το είδωλο δεν μας συγχωρεί, αλλά μας πάει το κεφάλι. Και ούτε θα γυρίσουμε εμείς προς τον ίδιο και τότε θα χαθούμε. Γι' αυτό λέμε, ας ζήσουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ας γίνουμε Ορθόδοξοι και μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία θα ακούσει ο καθένας μας τι ζητάει ο Θεός από τον καθένα μας. Και μπορεί να μας πει ο Θεός, στον ένα πήγαινε στην Ανατολή και άλλο στη Δύση, και ενώ θα πηγαίνουμε εκ διαμέτρου αντίθετα, ουσιαστικά θα πηγαίνουμε στον ίδιο τόπο και θα συναντιόμαστε. Ενώ αν τυχόν κάνουμε εμείς ένα δικό μας συνασπισμό και μια δική μας οργάνωση και είμαστε όλοι μαζί μέσα, τότε θα είμαστε διαλυμένοι και θα είμαστε από 15 χωριά και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ναι. Ναι, εσύ δεν ρώτησε. Μία τελευταία. Δυνατά. Νομίζω ότι είναι η τέταρτη φορά. Όχι η πέμπτη, ναι. Κάνατε κάτι που ναι. Που κάνατε τη διαστολή των Ορθοδόξων και των Παχτών. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Γιατί αυτοί το θεωρείτε σχεδόν σίγουρο ότι είναι αποκλεισμένοι. Αποκλεισμένοι από τι? Να πούμε ότι από την αλήθεια, από την ουσία της ζωής. Αυτοί είναι ελεύθεροι, όπως ο καθένας είναι ελεύθερος, και αυτοί αυτούς απέκλεισαν. Αυτοί, κοίταξε, αρνούνται τη Θεία Χάρη. Και λένε, ξέρω εγώ, ότι είναι αυτή η χτιστή χάρη. Εδώ πέρα λέμε, σούμε, ότι οι δικοί μας οι πατέρες, ξέρετε τι είναι. Είναι απαιτητικοί, δεν τους χωράει χτιστός χώρος. Οπότε, σπούμε, ζητούν το άλλο και δέχονται την άκτιστη χάρη. Και το νιώθουν αυτό το πράγμα. Οπότε στη συνέχεια βλέπετε ότι εάν τυχόν αρνείσαι την χάρη του Θεού, ο Θεός δεν είναι δυνάστης.
Και πώς έχει την αποκάλυψη, ιδουέστηκα επί την θύρα και κρού. Εάν τη μου ανοίξει, θα εισέλθω και θα διπνίζω μαζί του. Αν όχι, θα φύγω, δεν θα σπάσω την πόρτα. Αυτό νομίζω ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί τώρα, τους οποίους πρέπει να αγαπάνε. Και επίσης κάτι άλλο, ότι άλλο Ρωμαιοκαθολικισμός και άλλο Ρωμαιοκαθολική. Και αν θέλετε κάτι άλλο, άλλο Βατικανό και άλλο βασανισμένος δυτικός άνθρωπος, που μπορεί από αυτούς πολλοί να είναι μπροστά στα μάτια του Θεού χίλιες φορές πιο καλύτεροι από εμάς. Αλλά το Βατικανό και αυτή η νοοτροπία, η οποία αρνείται τη χάρη του Θεού και η οποία, ας πούμε, καταδικάζει σχεδόν σαν δαιμονισμένο και άθεο, όχι σχεδόν, επακριβώς, τον Άγιο Λόγιο τον Παλαμά και τους άλλους Αγίους Ορθοδόξους, τότε οι Ρωμαιοκαθολικοί, όπως λέγεται το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, την κατάρκεια των αφορισμών που έβαλαν στον εαυτό τους, αυτόν υπογράφει και η Εκκλησία. Και βλέπετε ότι στη συνέχεια είναι επόμενο όλα αυτά που λέμε τώρα για αυτούς να είναι ακατανόητα και να είναι και παλαβά. Και λέω το εξής, ότι όταν η Θεολογική Σχολή των Αθηνών λέει ότι δεν ταιριάζει να έρθει νούντσιο στην Ελλάδα, το Βατικανό, δηλαδή ίδρωσε το αυτοί του Βατικανού. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά το Βατικανό. Το Βατικανό θα βάλει νούντσιο στην Ελλάδα. Και όταν ο Αρχιεπίσκοπος λέει ότι δεν πρέπει να έρθει Ουνίτης επίσκοπος, το Βατικανό θα βάλει Ουνίτη επίσκοπο. Γιατί στιγμή που δεν έχει τη χάρη την άκτιστη, την θεοποιώ, έχει άλλη δύναμη. Και έτσι η θεολογία είναι φιλοσοφία. Η Εκκλησία κράτος. Η ποιμαντική και το κήρυγμα προπαγάνδα φιντέι. Ο αποσταλμένος νούντσιος. Η ενότης ουνία. Η ζωή κατάρα. Δεν χωράει ο άνθρωπος μέσα εκεί. Όποιος θέλει, ας πάει. Μα λέει, έχει μεγάλα κτίρια και πολλούς. Ας πάει στα κτίρια κανείς. Λέει, έχει και πολλά βιβλία. Ας πάει να διαβάσει τα βιβλία και να δει τι άχερα έχει μέσα και αν του αρέσουν, στα φάει. Οι Ρωμαιοκαθολικοί σήμερα είναι συμπαθέστατοι άνθρωποι και οφείλουμε σε αυτούς. Και δεν είναι η Ορθοδοξία, αν, ξέρετε, αν θέλετε, δεν είσαι κι εγώ να βρίζουμε απλώς με τους Ρωμαιοκαθολικούς, αλλά να τους δώσουμε ζωή. Και το κακό είναι το εξής, ότι παλιά όταν μας βρίζανε αυτοί και τώρα βρίζουν οι άλλοι, αυτοί που είναι, ξέρω κι εγώ. Όταν μας βρίζανε και εμείς βρίζαμε, μια στιγμή, ξέρετε πώς μας κόβεται, τα είπατε. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα Ρωμαιοκαθολικό περιοδικό ή μια σύναξη και λένε, έλα εσύ Ορθόδοξε και πες μας για την πίστη σου ό,τι θέλεις. Και εμείς το ακούμε. Και εμείς, επειδή δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να πούμε αυτό που πιστεύουμε, ευρίζομαι και λέμε, όχι, δεν έρχομαι. Όχι, να πας και να το πεις. Αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστική περίπτωση που οι συνέπειες, αυτό που ελέγχθη προηγουμένως από τον κύριο Γαλίτη, οι συνέπειες της εκτροπής του δόγματος έχουν φτάσει στο να αλλοιώσουν την ποιμαντική, τον τρόπο που υπάρχει η Εκκλησία, τον τρόπο που διοικείται, και έτσι είναι μια χαρακτηριστικότατη περίπτωση αιρέσεως. Και ουσιαστικά, επιστεύοντας εμείς στην Ρωμαιοκαθολική και στην Προτεσταντική θεολογία, στην ποιμαντική, αν θέλετε στη μουσική, σε όλα αυτά τα πράγματα, γυρίζομαι σε ένα βαρβαρισμό άνευ προηγουμένου. Ο πολιτισμός μας εδώ είναι πολιτισμός μέγας. Και όταν αποφασίσουμε να πεθάνουμε, λίγες φορές χάνουμε και πολλές κερδένουμε, και έτσι κέρδισε ο Χριστός, οι μάρτυρες, οι Άγιοι, οι όσοι, ο Κοσμάς ο Αιτωλός που το ζήτησε χάρη από τον Χριστό να τον κρεμάσουν, και όταν τον κρέμαγα, λέει να σε δέσουν, λέει, κοιτάξτε, μη με δέσετε, δεν φέρω καμία αντίληψη. Έγινε το έργο. Κρεμάστε με. Και ο Μακρυγιάννης και όλοι. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να πεθάνουμε για να ζήσουμε. Για τον εαυτό μας και για όλους. Ευχαριστούμε τον πατέρα Βασίλειο. Νομίζω μας έδωσε, όπως το είχαμε προβλέψει από την αρχή, αυτή τη γεύση, αυτό το άρωμα του Αγίου Όρους, το οποίο είναι το άρωμα της Ορθοδοξίας.